Μπαουράκης Γιώργος, διευθυντής ΜΑΗΚ. Έχουμε τη χαρά να συνεργαζόμαστε πολύ στενά με το Δήμο Χανιών, ειδικότερα στο θέμα αποτύπωσης του προφίλ του τουρίστα στο Δήμο Χανιών. Τα ευρήματα πιστεύω είναι πολύ ενδιαφέροντα. Έχουμε βρει ότι τα τελευταία δύο χρόνια ειδικότερα υπάρχει μια μεγάλη αναβάθμιση όσον αφορά το ποδηλατόδρομο και ο ξένος τουρίστας το βλέπει αυτό πολύ θετικά και πολύ φιλικά προς το περιβάλλον. Υπάρχει ένα συνεχές πρόβλημα όσον αφορά τη διαπλάτηση των πεζοδρομίων και ειδικότερα για οικογένειες και άτομα με κινητικές ανάγκες. Υπάρχει επίσης ένα πρόβλημα όσον αφορά το πράσινο στο Δήμο Χανιών. Το βρίσκονται πάρα πολύ λιγοστό. Υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά με το οδικό δίκτυο, όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος. Και φυσικά υπάρχει ένα θέμα με την καθαριότητα των ακτών. Είναι θέματα τα οποία μπορούν να λυθούν στο εγγύς μέλλον και πιστεύω θα δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα και όθηση στον τουρισμό του Δήμου Χανιών. Επίσης, αυτό που έχουμε δει, ότι όσον αφορά τα Χανιά, οι πολιτιστικές διαδρομές είναι πολύ σημαντικές, καθώς και οι μοναστηριακές διαδρομές που δίνουν νέο πλούτο και νέα προσέγγιση στο τουριστικό προϊόν. Το ΜΑΕΚ συνεργάζεται με το Δήμο Χανιών στενά σε πολλά και διάφορα θέματα, όπως επίσης είναι και μια αναβάθμιση ενός περιαστικού περιβαλλοντικού πάρκου στο χώρο του ΜΑΕΚ, το οποίο στοχεύει στο μαθητικό πληθυσμό του Δήμου Χανιών, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Αυτό γίνεται σε στενή συνεργασία με τη Διεύθυνση Δασών του Δήμου Χανιών, καθώς επίσης και στην αναβάθμιση των αθλητικών χώρων του ΜΑΕΚ, όπως είναι μπάσκετ, τέννις και βόλεϊ, που φυσικά έχει δοθεί προς χρήση στα άτομα τα οποία γειτονιάζουν με το ΜΑΕΚ. Χρήζουν ακόμα πολλών αναβαθμίσεων, αλλά προς το παρόν πιστεύω είναι κάτι θετικό και οδεύουμε στο σωστό δρόμο. Ευχαριστώ. Η σύμβαση που υπογράψατε αφορά αυτή την έρευνα που κάνει κάθε χρόνο και είναι τα 3-4-5.000 ευρώ. Γιατί υπάρχει άλλο χρηματοδότηση πέρα από το Δήμο Χανιών. Όχι, η έρευνα αυτή αφορά και μόνο το Δήμο Χανιών, τις υποδομές του Δήμου Χανιών και τα σύν και τα πλήν που βλέπει ο τουρίστας συγκεκριμένα και μόνο στο Δήμο Χανιών. Δεν είναι αυτή που κάνετε στο αεροδρόμιο. Όχι, καμία. Η έρευνα του αεροδρομίου έχει μια προσέγγιση γενικότερη για την Κρήτη. Κύριε Παδράκη, πόσα χρόνια την εκπονείτε για το Δήμο Χανιών συγκεκριμένη? Για το Δήμο Χανιών είναι η τρίτη χρονιά που την εκπονούμε. Η τρίτη συνεχή χρονιά. Και σε αυτά τα τρία χρόνια έχετε δει αλλαγές στη βάση της έρευνας? Έχουμε δει βελτίωση και αναβάθμιση, όπως ανέφερα ειδικότερα στο θέμα των ποδηλατόδρομων. Οι ξένοι τουρίστες το έχουν δει ειδικότερα στα Χανιά, στο Δήμο Χανίων που έρχονται και ξανάρχονται αρκετοί τουρίστες. Το έχουν δει πολύ θετικά και το έχουν συμπεριλάβει πάρα πολύ στα θετικά σχόλια. Αλλά έχουν πει ότι υπάρχουν και αρνητικά, τα οποία χρήζουν άμεσης και συνεχούς βελτίωσης.